Διότι με το να στέκεται όρθιος διασώζει την τιμή των κριτικών, πρέπει να πούμε. Αναφέρομαι στον γραμματέα της Νέα Δημοκρατίας, τον κύριο Αυγενάκη. Καλή εβδομάδα, κύριε Αυγενάκη, πώς είστε? Καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας. Τι θα κάνουμε τώρα με τα κότερα? θέλω να μου πείτε, πειράζει τώρα? Αλήθεια, δηλαδή, πέσατε όλοι πάνω να τον φάτε τον Αλέξη, αυτό το τίμιο το παιδί, το άξιο το παλικάρι, τον ακέραιο τον άνθρωπο. Τι μας πειράζει που ήταν στο κότερο του κύριου Παναγόπουλου? Το να κάνει διακοπές ένας πολιτικός, ναι, ακόμα και ένας πρωθυπουργός, δεν είναι κακό. Ούτε είναι κατακριτέο. Απλώς αν φιλοξενείται από κάποιον που δεν έχει καμιά υποχρέωση, καμιά, δεν του δημιουργεί μια δέσμευση, δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, αλλά είναι κακό, ναι, να το κρύβεις. Mm-hmm. Είναι κακό αυτό να γίνεται λίγα 24 ώρα μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι. Αχα. Και είναι επίσης κακό όταν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και κάτι διάρκεια και μετά από αυτό το γεγονός, εσύ μιλάς κατά του καπιταλισμού, mm-hmm, και λειτουργία στην ουσία επιτρέπεις αντιφατικές συμπεριφορές για την κοινή λογική. Ενώ είναι απολύτως λογικό για κάποιο αριστερό του ΣΥΡΙΖΑ να καπνίζει πούρο και να φιλοξενούμενο σε κάποιο επιχειρημα, από κάποιο, σε ένα σκάφος μεγάλο ενός επιχειρηματία. Να με συγχωρείτε. Και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθεται στον καπιταλισμό, όπου βεβαίως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά του. Για το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι απολύτως λογικό να τάσετε υπέρ της δημόσιας παιδείας, όπως την έχει κάνει ο κ. Γαβρόγλου, και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά την ίδια στιγμή να έχει διαπρέψει το μισό κυβερνητικό συμβούλιο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα παιδιά του Πρωθυπουργού, που δεν το καταδικάζω, mm-hmm, εφόσον έχει τη δυνατότητα να τα πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο. Είναι απολύτως λογικό για το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ να μπορούν να μιλούν για φασισμό και για Χρυσή Αυγή, αλλά την ίδια στιγμή να συμπορεύονται με τους ακροδεξίους ΑΝΕΛ, τους λαϊκιστές, και όταν η Χρυσή Αυγή βάζει πλάτη κατά διαστήματα σε διάφορες κρίσιμες ψηφοφορίες, να ξεχνούν και τη δίκη τους, που γι' αυτό βέβαια έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση. Είναι πολύ φυσιολογικό, κύριε Μπογδάνο, mm-hmm, να ασκούν κριτική ότι δίθεν η Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό πολιτικό σύστημα, όταν έχουν στα ψηφοδέλτια τους δεκάδες απολυθώματα του παλιού πασογικού πολιτικού συστήματος και της διαπλοκής. Και είναι απολύτως φυσιολογικό για το ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη και για ίσες ευκαιρίες, αλλά όλοι σφυρίζουν αδιάφορα όταν ο Πολάκης επιτίθεται στον Στέλιο Κυπουρόπουλο. Εμείς λοιπόν είμαστε με τους πολλούς και όχι με τους Πολάκηδες. Το είπε η αλήθεια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό χθες από την Μακεδονία μας. Εγώ τον χάρηκα, πρέπει να σας πω, πάνω από το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα. Λέω τώρα θα πετάξει και την ατάκα για το Σαμαρά, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε. Το ερώτημα είναι το εξής. Η Κρήτη είναι όντως του χαρακτήρα του Παύλου του Πολάκη? Επειδή, αν κατάλαβα καλά, την προηγούμενη εβδομάδα σας έβρισε όλους μαζί τους κριτικούς, σας τσουβάλιασε ο Τσίπρας. Ο κύριος εκφράζει την Κρήτη ο Πολάκης. Με τις συμπεριφορές τους, ως πολιτικός συζητάμε, έτσι, με τη στάση του, με το επίπεδο που διατηρεί όλο αυτό το διάστημα, είναι ντροπή και για την Κρήτη, αλλά φυσικά για το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, ως Νέα Δημοκρατία και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δουλεύουμε συστηματικά. Και δεσμευόμαστε την επόμενη μέρα για ένα νέο αξιακό σύστημα. Με καλύτερη ποιότητα δημοκρατία, με θεσμούς που θα λειτουργούν, με δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί και για πολίτες που θα μπορούν ελεύθερα, χωρίς ανασφάλεια, χωρίς αβεβαιότητα, να χαράσουν το πρόγραμμα της ζωής τους, να δουλεύουν, να δημιουργούν, να πλουτίζουν, να εξελίσσονται. Αλλά και για νέους, οι οποίοι, παρένθεση, δικαίως σε ένα βαθμό έχουν αυτή την αμφισβήτηση και την ανησυχία για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει συμβεί από μόνο του. Κάποιοι έχουν δουλέψει για πολλά χρόνια. Τα παιδιά αυτά, οι 18-17 ψηφίσουν για πρώτη φορά. Προσέξτε, έχουν ζήσει τα τελευταία 8-9-10 χρόνια κρίση και μνημόνια. Δεν μπορούμε να του διορίσουμε λοιπόν, δεν πρέπει να του διορίσουμε για όλη αυτή την αντίδραση, την τζατήλα, το θυμό, την προκατάληψη που έχουν μέσα του. Βεβαίως. Άρα, συνετά λόγια, μετρημένα, ήρεμες, καθαρές κουβέντες και στου 17 και στου 18 και του λέμε: δέστε, έχετε κάθε δίκιο να αμφισβητείτε και να θυμώνετε και να ενοχλείστε επειδή μεγαλώσατε με κρίση και δεν έχετε έτσι απολαύσει το δικαίωμα του να ονειρεύεστε, να αισιοδοξείτε, να φτιάχνετε σενάρια, ιστορίες, να βάζετε κάτω σχέδια, ακόμα και αν αποτυχάνουν, αλλά να ξαναστέκεστε στα πόδια και να ξαναχτίζετε από την αρχή. Εμείς λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία θέλουμε με ένα λόγο καθαρό, το λόγο του κυρίου Μητσοτάκη, να μιλήσουμε και να πιονίσουμε με κάθε 17, με κάθε 18, με κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν βρίσκεται. Να αναγνωρίσουμε, και το έχουμε κάνει δημόσια, τα δικά μας τα λάθη, αλλά κυρίως να προτείνουμε, να μιλήσουμε θετικά και να προτείνουμε τι εμείς καταθέτουμε, τι εμείς έχουμε ως ατζέντα για την επόμενη ημέρα. Καθαρές κουβέντες, μετρημένες κουβέντες, λόγια σταράτα και βέβαιως
έντιμα και ρεαλιστικά να πορευτούμε όταν το καλό να λάβουμε την κυβέρνηση. Γιατί αυτό δεν θα αργήσει να έρθει η παρεπτόντως. Πώς αξιολογείται πολιτικά το γεγονός ότι πήγε να κάνει ρελάνς υποστήριξης του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα του πιο σκληρού εκφραστή της ΣΥΡΙΖΑϊκής χυδαιότητας, του Παύλου του Πολάκη, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμήνης από τον Εύρο χθες? Ότι βγήκε και είπε επί της ουσίας ότι επειδή έχουμε αυτήν την ένταση με τους Τούρκους, μην προβεί η Νέα Δημοκρατία σε πρόταση της πιστείας εναντίον του Πολάκη. Εντάξει. Τσίπρας ίσον Πολάκης, και βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μπογδάνο, να δούμε τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσει η συζήτηση στη Βουλή, ποιοι ταυτίζονται, ποιοι υιοθετούν συμπεριφορές Πολάκη, χαρακτήρα Πολάκη. Άρα χαρακτήρα Τσίπρα, γιατί ξέρω να σου πω και κάτι. Εγώ το διαφωνώ με τις ιδεολογικές απόψεις αριστεράς, αλλά δεν είναι όλοι αριστεροί Πολάκηδες. Μένει λοιπόν να δούμε αν και κατά πόσο όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ, ή μάλλον το πω πιο σωστά, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σύν τους προθήμους, τελικά ταυτίζονται με αυτό το χαρακτήρα και με αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ πιστεύω, είμαι βέβαιος, ότι υπάρχουν και αριστεροί με ποιότητα, με αξιοπρέπεια, άσχετα αν διαφωνούμε ιδεολογικά μαζί τους. Και που αυτή την ώρα ενοχλούνται από τέτοιες συμπεριφορές. Τους λέμε λοιπόν, εκφραστείτε δημόσια, πέστε καθαρά, καταδικάστε τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιους χαρακτήρες. Μην σκοτώνετε κι εσείς την ποιότητα της δημοκρατίας. Ενισχύστε το διάλογο. Βάλτε δηλαδή λίγο οξυγόνο στο πολιτικό σύστημα της χώρας, διότι αν δεν συμβεί, ή όσο αυτό δεν συμβαίνει, άλλο τόσο η νέα γενιά απομακρύνεται, ή άλλο τόσο εξαγάγουμε μυαλά το οποίο δεν μας χρειάζεται. Πρέπει να εξαγάγουμε προϊόντα, όχι ελληνικά μυαλά. Σε αυτό δεν έχετε καθόλου άδικο. Θα προχωρήσει λοιπόν κανονικά η πρόταση της πιστείας. Κανονικά κατήθεται σήμερα το απόγευμα. Ξεκινήσει η συζήτηση, μάλλον η κατάθεσή της, θα μιλήσει ο πρόεδρος του κόμματός μας. Από εκεί μετά θα οριστεί από τη σύσκεψη των πρόεδρων της Βουλής πότε θα προγραμματιστούν συζητήσεις για το επόμενο διάστημα. Εντός διημέρου πρέπει να ξεκινήσει υποχρεωτικά πάντως. Και η άποψη του κόμματος για την υπόθεση Κουφοντίνα, φαίνεται ότι υπάρχει άλλη μια εκβιαστική απεργία πείνας, η οποία. Νομίζω ότι εκεί είμαστε σαφείς. Καμία συνομιλία και καμία διαπραγμάτευση με καταδικασμένους αμετανόητους δολοφόνους, τρομοκράτες. Σας ευχαριστώ. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να υπάρχει ένα πλαίσιο αυστηρό, το οποίο επίσης λειτουργεί και βέβαια δεν θα είναι ξενοδοχεία πολυτελείας οι φυλακές. Πρέπει να υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας και άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι και παραμένουν σε αυτές τις απόψεις συγκεντρωμένοι και επιμένουν σε μια λογική η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Ούτε με τις ανθρωπιστικές αξίες τις οποίες πορεύεται και υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, να παραμένουν έγκλειστοι όπως περιμένει, όπως άλλωστε απαιτεί και η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών αυτή την ώρα. Είπε χθες ο στρατηγός Θεοδωρικάκος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με την απόλυτη αποτυχία στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή να μην βγάλει υποψηφιότητα στο δεύτερο γύρο και να μην πάρει ούτε μία περιφέρεια. Εσείς μα να σας πω κάτι. Είστε επί των ψηφοδελτίων, των συνδυασμών. Ο γενικός κουμανταδόρος των ανθρωπίνων και πολιτικών σχέσεων του κόμματος καταλήγεται σε παρεμφερές συμπέρασμα. Καταρχήν, γενικός κουμανταδόρος, μια διόρθωση, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος. Είμαστε συνεργάτες του πολιτικών και ανθρωπίνων σχέσεων. Δεκτών και με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι σαφές. Το άλλο που εγώ θέλω να σας πω είναι έτσι είναι. Σε αυτοδικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πατώνει. Εξού και ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να το υποτιμήσει ως γεγονός. Δεν έχει γίνει σχεδόν καμία αναφορά από τον κύριο Τσίπρα για τις αυτοδικές εκλογές, πέρα από ένα σφιθαγκάρισμα με την κυρία Δούρου και τίποτα παραπάνω. Είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφέρει να κυριαρχήσει σε καμία περιφέρεια της χώρας και σε κανένα από τους μεγάλους δήμους της χώρας. Και όπου προσπάθησε να κάνει το οτιδήποτε, κρύφτηκε κάτω από πίσω από στελέχη του Πασόκ ή του Κινάλ ή πίσω από χρησμένους από το Κινάλ ή πίσω από άλλα σχήματα. Δεν έχει αυτοδιοικητικά στελέχη, όπως δεν έχει στην πραγματικότητα στελέχη αυτό το κόμμα. Είναι ένα συνοθήλευμα ευκαιριακών συνεργασιών που ο καθένας βρίσκεται εκεί για άλλους λόγους. Άλλος επειδή αγαπά την καρέκλα ή άλλος επειδή ξαργύρωσε τη στήριξή του με μια άλλη καρέκλα. Βλέπετε ο Χαρόπουλος, ας πούμε. Κύριε Αβγενάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Είστε το καλά. Δικό σας πρόγραμμα που είναι, και είστε κι εσείς αέρο και Κάιρο. Κανονικά. Λοιπόν, χαιρετισμού στο Άιρο και φιλιά στο Κάιρο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς διακόπτουμε για διαφημίσεις και κύριε το για διαφημίσεις.